βαγόνι μια γυναίκα. Προς το παράθυρο γυρνάει. Θαμπώ το τζάμι απ' τα χνότα και βιαστικά το καθαρίζει. Καθώς η μηχανή σφυρίζει και χαμηλώνουνε τα φώτα. Και βλέπει μέσα στο σκοτάδι ένα σπιτάκι, ένα σπιτάκι φωτισμένο. Και της μορφής της το μαγνάδι. Το σπίτι τρέχει το τρένο, ή μήπως ή μήπως τρέχει το βράδυ προς το δικό της επρωμένο. Αυτό πρέπει να το έχω κάνει πριν 10 χρόνια. Σου είπα ποτέ να μην φέρεις όποια θέλεις. Το νίκιασα. Μετακομίζω. Μπορούμε να μην κλαίμε πάνω στο χυμένο γάλα. Γιατί να το χύσουμε, Ευαγγέλη μου. Ρε Σημάνα, τι μάρτον πια, σε τι σου φταίξει. Πεθαίνεις από ζάχαρο. Άκου τι ρωτάει. Όχι βέβαια. Ο πατέρας μου θυμάμαι είχε. Από εγκεφαλικό πέθανε ο πατέρας σου, Τζουλιά. Σταμάτα. Η εικόνα μου είναι αξιοθρήνητη. Μια στερημένη που έπεσε θύμα του πρώτου αλυτάμπορα που της πούλησε έρωτα με τσαμπουκά. Αυτό είμαι. Φανουλά. Αυτό είμαι. Λιάννη Ποιηκός και Λία. Στάπε, δε, στάπε. Όχι, τι να μου πει. Νίκιασε μια γκαρσονιέρα και μετακομίζει. Ο Σοκράτης. Δεν ξέρει καν ότι μετακόμισε. Δεν φαίνεται τίποτα. Αγάπη μου είσαι. Ψυχή μου είσαι. Τίποτα. Δεν φαίνεται τίποτα. Σοκράτη! 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 Έλα ρε μαλάκα! Σοκράτη! 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 Καλώς στον Βάγκο. Καλώς σε βρήκα και καλή σου μέρα. Τι έγινε ρε, τον χτύπησες πάλι. Thank you.
Άργησες. Πάρε να διαβάσεις. Πάλι εσύ τις μοίραζες. Μήπως έχει πιάσει κορόιδο. Ναι. Θα προλάβεις να περάσεις και από την Ιουλία. Νίγομαι στη δουλειά. Θα περάσω. Α, τώρα που το θυμήθηκα, σε ζητούσε ο Σωκράτης. Πότε? Χθες. Και του έδωσες την καινούργια διεύθυνση. Καλά δεν έκανα. Άγια. Στάσου να σου φέρω λίγη πίτα. Φέρα και λίγη πίτα. Αυτό για σένα και αυτό για τον Σωκράτη. Από μένα πες, θα καταλάβει. Θα το πω. Βολεύτηκες τουλάχιστον εκεί κάτω, που δεν σε ενοχλεί κανένας. Να είναι για καλό μόνο. Καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Να μην ξεχνάς τη μάνα σου. Δεν την ξεχνώ. Βάρδια μου. Θα πάω εγώ το βράδυ. Σου πέρασε το ρίγος? Ριζίλη γίναμε. Γιατί? Αφού δήλωσες άρρωστη. Σπίτι σου αρρώστησε? Όχι, αλλά σε πήρα εδώ να σε περιποιηθώ. Γι' αυτό και θα δουλέψω βράδυ. Απλό. Έλα. Πιες λίγο καφέ να στυλωθείς. Με είδε? Αποκλείεται. Είμαι σίγουρη πως με είδε. Άντε πάλι, θες να ξαναπούμε τα ίδια? Το νιώθω. Κι αν εγώ νιώθω κάτι... Απ' το φόβο σου είναι. Με είδε, σου λέω. Τι θα κάνω? Την παλαβή, ξέρεις να την κάνεις? Όχι. Ευκαιρία να μάθεις. Εσύ είσαι? Έλα Χρήστο, πώς πάει? Μια χαρά, εσύ? Εδώ αραχτός. Πώς είναι η μάνα σου? Μόλις γύρισα και δεν την είδα ακόμα. Γιατί? Ειδοποίησε πως είναι άρρωστη. Συγγνώμη που σε ενόχλησα, με παίρνω στο μέσα τηλέφωνο και δεν το σηκώνει. Θα το έχει κλείσει. Θέλεις να της πω κάτι? Ας μου κάνει ένα τηλέφωνο. Έγινε. Ευχαριστώ και συγγνώμη. Τίποτα. Τριάντα 38 και 3. Μπράβο. Θα να σου φέρω Πονστάν. Θα έχει πάρει ο Χρήστος σπίτι. Σίγουρα θα έχει πάρει. Τι να κάνω? Θα πάρω το Σωκράτη και θα του πω. Πρόσεχε. Ναι. Έλα Σωκράτη, η Βιβί είμαι. Τι κάνεις αγόρι μου? Μια χαρά εσύ. Εγώ καλά είμαι, έχω τη μαμά σου εδώ στο σπίτι. Ξεκινήσαμε το πρωί για τη δουλειά και ψινόταν στον πυρετό. Σοβαρά? Ναι. Έφυγε θεόφοβη για τη δουλειά σε αυτό το χάλι. Την έχω εδώ κουλουριασμένη και μπαμπουλωμένη και με γιατροσόφια. Καλά έκανες. Λοιπόν, ό,τι θέλεις, εμείς εδώ είμαστε, ε. Κερνάμε και καφέ. Α, Βιβί, πες ότι πήρε ο Χρήστος να τον πάρει. Εντάξει. Γεια. Γεια.
Πήρε ο Χρήστος να τον πάρεις. Είμαι σίγουρη πως με είδε. Το Πονστάν. Κρατάει τα πόδια μου βαθιά στο κόμμα, στο κόμμα μου λιαγμένα. Πάρε μου ουρανέ, εσένα πια ποθώ στο χάος και στον ανέμο. Θα ξαναγεννηθώ στο χάος και στον άνεμο. Θα ξαναγεννηθώ. Πάρε με, πάρε μου ουρανέ, εσένα πια, εσένα πια. Να πάω πίσω λησμονιά, να προχωρήσω αίμα. Ανθρώπινη ένα ψέμα. Πάρε με, πάρε μου ουρανέ, εσένα πια ποθώ στο χάος και στον ανέμο. Θα ξαναγένε, θα ξαναγένε, θα ξαναγεννηθώ και στον άνεμο. Θα ξαναγεννηθώ. Πάρε με, πάρε μου ουρανέ, εσένα πια, εσένα πια, εσένα πια. Μόλις ξύπνησες ή γιατί μας δώσανε να πέσεις? Είμαι άρρωστη. Σας έπαιρνα και στα δύο τηλέφωνα, αλλά δεν απαντούσατε. Ο μικρός δεν είναι εδώ? Όχι. Αν δεν σας θυμηθώ εγώ, εσείς... Όποτε σε βολεύει, μας θυμάς. Εγώ? Εσύ? Εγώ δεν σε θυμάμαι γιατί δεν θέλω να σε θυμάμαι. Τόσο πολύ? Τάσο, έχω πολύ πυρετό και δεν είμαι για καυγάδες. Μα για να σας δω ήρθα. Δεν ήρθα για να τσακωθώ. Ο Σωκράτης λείπει και εγώ έχω ανάγκη να κουκουλωθώ. Τι ωραίο μαγειρεύεις. Μου σκομερίζει όλο το σπίτι. Δεν είναι έτοιμο. Μουσακά. Βάλε μου κάτι να πιω. Τι? Μα ένα ποτηράκι λευκό κρασί. Εσύ συνεχίζεις να μην πίνεις? Συνεχίζω.
Δεν ξέρεις τι χάνεις. Μάλτσα μου. Ιδιαίτερα για τα δύσκολα. Αφού δεν ήρθε μέχρι αυτή την ώρα, μάλλον θα είναι στην Όλγα. Συνήθως εκεί τρώει. Και εσύ για ποιον μαγειρεύεις? Εγώ? Μαγειρεύω να υπάρχει για όποιον πεινάσει. Όπως εγώ, ας πούμε. Αργή. Που λες το κρασί ιδιαίτερα, λειτουργεί σαν παυσίπονο. Ακόμα και στον πειρατό σου κάνει καλό. Ας κάνει. Αν προσπαθείς να με πείσεις πως με ξεπέρασες, αυτός δεν είναι ο πιο πιστικός τρόπος. Δεν προσπαθώ να σε πείσω για τίποτα. Έχεις μια επιθετικότητα. Με ενοχλεί να εισβάλλεις απρόσκλητο στο σπίτι μου. Άντε πάλι, σπίτι σου. Από πότε είναι σπίτι σου? Από τότε που έπεψες να πληρώνεις τον Νίκη. Στην υγεία σου, περαστικά. Ευχαριστώ. Με τη μικρή χωρίσαμε. Χώρισα, θέλω να πω. Στο παραπέντε. Πού πας, λέω? Σε λίγα χρόνια θα θέλεις χαμομήλια και θερμοφόρες και η μικρή θα σου ζητάει μπουζούκια και εγκόμενος. Η διαφορά ηλικίας δεν γεφυρώνεται με τα λεφτά, είπα. Είπες. Φανούλες δεν υπάρχουν πολλές. Μάλιστα. Αν ήταν διαφορετικός άνθρωπος ο πατέρας μου, θα το είχα πάρει απόφαση να δουλέψω μαζί του. Είμαστε όμως τόσο αλλιώτικοι. Αφού πήγε τόσο καλά η ιστορία με τα κυροπή, γιατί αγωνιάς? Όπου κι αν δούλευες, δεν θα βγάζεις τόσο λεφτά στο χέρι. Φτιάχνεσαι και ας τον άλλο να πουλάει. Δώσ' του και ένα ποσοστό για να έχει το κίνητρο και προχώρα. Αφού αυτός αρέσει να κάνεις. Άδικο έχω. Θέλω να τα αφήσω όλα πίσω μου και να αρχίσω από την αρχή. Κάτι άλλο, οτιδήποτε. Τι? Δεν είναι ντροπή να βγάζει η γυναίκα μου περισσότερα από μένα? Δεν βγάζω περισσότερα. Σημασία έχει να ζούμε καλά μαζί. Καλά. Τι λες, καλά έτσι είναι. Μπορούμε να φύγουμε αύριο για 10 μέρες. Να πάμε πού? Διακοπές. Και δουλειά? Κανονίζω εδώ. Αύριο? Μεθαύριο, παραμεθαύριο, σύντομα. Πριν κλείσουν τα νηπιαγωγεία. Αν περιμένω να κλείσουν τα νηπιαγωγεία, θα έχω σαλτάρι. Τι έχεις? Τι έχω? Έγινε τίποτα? Σίγουρα? Σαν τι να γίνει? Ξέρω εγώ. Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη. Δεν το συνηθίζω. Γιατί τι έχω? Είσαι σαν να σου έχουν σκοτώσει τη μάνα. Που λένε. Ποιοι λένε? Λέει ο λόγος, παιδί μου. Φτάνεις σε μια ηλικία που θες να τα προλάβεις όλα, λες και ο θάνατος παραμονεύει έξω από την πόρτα σου. Δεν το πιστεύω. Δεν τα πιστεύω αυτά που ακούν τα αυτιά μου. Έτσι είναι. Γραπώνεσαι από τη ζωή, μην τύχει και σου φύγει. Πού τα άμαθες εσύ αυτά? Εγώ. Όταν μου γλίστρησε η μικρή μέσα από τα χέρια, είδε τη ζωή μου όλη ανάποδα. Τι είχα και τι άφησα. Εσύ τα σκέφτηκες αυτά? Γιατί δεν ξέρω να σκέφτομαι εγώ. Όχι. Δεν θα το φας το μουσακά? Θα τον φάω. Φανή. Έχω δεσμό με έναν άντρα και είμαι ευτυχισμένη. Εσύ? Εγώ. Γιατί? Πότε? Τι σημασία έχει? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει στη ζωή μου. Έχεις δεσμό? Με ποιον? Το όνομά του. Ναι, το όνομά του. Δεν έχω καμιά υποχρέωση να σου πω. Και αν σου το ανέφερα είναι γιατί σε είδε να ετοιμάζεσαι να μου πεις κάτι. Τι είναι αυτός?
Δεν άκουσες τι σου είπα. Και μπαινοβγαίνει εδώ μέσα μπροστά στο παιδί. Ο Σωκράτης το ξέρει. Πουτανίτσα λοιπόν τη Φανή. Πουτανίτσα. Αυτό δεν το περίμενα. Άλλη μια λέξη αν πεις. Αν θα πω λέει. Αν θα πω. Φτάνει. Φτάνει πια. Δεν προλαβαίνω να μπω στο σπίτι και αρχίζω να βαράνε κλωτσιά στην πόρτα μου. Ω. Την ψηλιάστηκε και παραφύλαγε να τη δει να βγαίνει. Και. Και. Ανοίγω. Δεν με έπαιρνε να μην ανοίξω. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις τι έγινε. Άγριο δεν λέω, αλλά πού να το φανταστώ. Εκείνη τι λέει. Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει και ούτε θα το μάθει. Θα της το πει ο γιος της. Και αν δεν της το πει θα το καταλάβει από το φέρσιμό του. Είναι μια σφίγγα αυτός. Αν είναι να συνεχίσεις, Βαγγέλη μου, καλύτερα να το μάθει, να γίνει ό,τι έχει να γίνει και... Και να. Μη συνεχίσεις. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Εσύ, αυτό θα έκανες. Τι ώρα είναι. 4. 4, άνοιξε γυναίκη το σιρτάρι. Θα βρεις μέσα μια τσάντα, μέσα στην τσάντα έχει ένα μικρό τσαντάκι με φερμόρα, φέρε μου το. Τελικά θα μου πεις. Είχα ένα καθρεφτάκι εδώ μέσα, πού πήγε. Άμα υπάρχει αίσθημα, τίποτα δεν απαγορεύεται. Άρα, Τζούλια μεγάλη, γι' αυτό σου είχα δυναμία, για την τρέλα σου. Με χλωμή. Εντάξει. Καλώς τον κύριο Δημοσθένη. Ευχαριστώ. Περαστικά να είναι. Μεθαύριο μου είπαν πως μπορώ να βγω. Ίσως και αύριο. Έχω γερή κράση, γιατροί μου το είπαν. Τους ρώτησα και για σένα. Ένας γνωστός μου, λέω, με τα γλυκά έχει μανία. Όχι και... Έτσι τους είπα, δεν μπορούσα να μην το πω. Από ενδιαφέρον το έκανα, πως θα βγάλουν διάγνωση οι άνθρωποι. Τρώει κρυφά σοκολάτες, τους λέω. Και ξέρεις τι μου είπαν. Ξέρω, η Ιουλία μου. Όχι, δεν ξέρεις. Τα γλυκά και το άγχος είναι ο εχθρός του ζάχαρου. Έτσι μου είπαν. Κάτσε, Δημοσθένη. Εγώ πάνω βρω να βάζω. Είναι πράγματι ωραία. Α, ναι, όλοι μου το λένε. Ποιοι όλοι? Όλοι εκεί. Τι σου λένε δηλαδή? Πως είναι ωραία. Κολακίες, ξέρω. Εσύ τι έχεις? Πυρετό. Μάλιστα. Έφτιαξα μουσακά. Έχω φάει. Σωκράτη. Ήρθε ο πατέρας από εδώ. Και? Χώρισε. Χαρήκαμε.
Ναι. Πόσα μηνύματα πρέπει να αφήσω? Μου το είπε ο Σωκράτης. Αλλά δεν προλαβα. Ήρθε από εδώ ο πατέρας του και... Πώς είσαι? Τα χάλια μου έχω. Να έρθω? Ό,τι θέλεις. Εσύ θέλεις? Έλα. Πώς είναι, καλύτερα? Δεν νομίζω. Τι έπαθες, αγάπη μου? Σφίξε με. Σφίξε με. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Χθες έχω περάσει διάφορες φάσεις. Τελικά δεν γίνεται να σβήσει κανείς από τη μνήμη του κάτι που έχει γίνει. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ. Δεν ξέρω δηλαδή τι να... πώς να σκεφτώ. Πώς να φερθώ. Πώς να αντιδράσω. Δεν ξέρω τίποτα. Γενικά είμαι, δηλαδή, είμαι εντελώς αποσυντονισμένος. Δεν ξέρω τίποτα. Εντάξει, κάποια πράγματα έχω δει στη ζωή μου, δεν είμαι κι άσχετος, αλλά... αυτό... δεν μπορούσα να το φανταστώ. Θέλει επιστημονική φαντασία. Όχι για σένα. Όχι, βέβαια. Για εκείνη. Μετά από αυτό, δηλαδή, πώς να... δύσκολο. Όλο το... το οικοδόμημα δια μιας κατέρευσε. Επτά ρίχτερ. Βασικά, ο λόγος που θέλησα να σε δω, παρόλο το απίστευτο μίσος που τρέφω μέσα μου. Μίσος, ναι. Μίσος. Ο λόγος είναι ότι πρέπει να ξέρω τι σκοπεύεις να κάνεις. Θα μπορούσα να μιλήσω στην ίδια, μα δεν ξέρει πώς.
Δεν ξέρει πώς ξέρω. Δεν θέλω να σε ρωτήσω, λάθος. Θέλω να σου πω, πράγμα που το καταλαβαίνεις και ο ίδιος, θέλω να σου πω πως αυτή η υπόθεση πρέπει υποχρεωτικά να σταματήσει εδώ. Το κατάλαβες? Απειλή είναι αυτό. Απειλή. Ή μάλλον προειδοποίηση και απειλή. Και τα δύο. Ακού. Όχι, όχι. Δεν ακούω. Μόνο λέω. Γιατί δεν μου το έστειλες γραπτός? Ηρωνίες, Βαγγέλη. Καθόλου. Θέλω να σε βλέπω. Πρόσωπο με πρόσωπο. Σοκράτη. Όχι. Άφησε με να σου πω μια κουβέντα. Έχεις το λόγο της αντρικής μου τιμής. Ορκίζομαι στη ζωή της Ιουλίας. Αν το ζητήσει Φανή, θα το κάνω. Δεν πάει έτσι, φίλε. Έτσι πάει. Άκουσες, τι σου είπα? Άκουσα. Λοιπόν. Δεν έχει όχι. Ό,τι και να σου πει εσύ, θα δώσεις τέλος. Το κατάλαβες? Δεν γίνεται. Είμαι ερωτευμένη, Χρήστο. Δεν έχει νόημα να αρχίσω τις επεξηγήσεις. Δεν υπάρχει ούτε δικαιολογία ούτε λογική σε αυτό, το ξέρω. Όλα έχουν το λόγο τους, Φανούλα. Τίποτα δεν σημαίνει τυχαία. Δεν θέλω να με δικαιολογήσεις. Ούτε μέσα σου, ούτε έξω σου. Από κάποιες κουβέντες που έχουμε κάνει, ξέρω πως καταλαβαίνεις πολλά. Πες πως περνάω μια αρρώστια. Μια βαριά αρρώστια. Όχι όμως ανίατη, ε. Τι θες να κάνω? Μπορώ να σου ζητήσω να κάνεις υπομονή? Όχι. Να σε φιλαράκι θέλω. Αυτό θέλω μόνο. Άμα καταλάβεις πόσο υποφέρω, θα μπορέσεις να με δεις σαν άνθρωπο. Με τον άνθρωπο αγάπησε, Φανή. Το ξέρω. Έχασα την εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Την αυτοεκτίμησή μου, το παιδί μου, όλα τα χάσα. Σε παρακαλώ. Με είδε, Χριστό. Κανείς δεν μπορεί να μου βγάλει από το μυαλό πως με είδε. Νιώθεις ενοχές, γι' αυτό το λες. Ενοχές. Πνιγμένες τις ενοχές. Δεν είναι όμως αυτό. Τον γέννησε, Χριστό. Τον γέννησε και ξέρω. Του έδωσε το ποτήρι γεμάτο όσα πάνω και το πιε. Τι θα κάνεις? Ό,τι και αν είπα, ό,τι και αν υποσχέθηκα στον εαυτό μου, το αθέτησα. Τι να πω. Θα σου βάλω ένα βερμούδι. Κοντεύει να τελειώσει το μπουκάλι. Θα πάρεις άλλο. Title against Emil Griffith, the former world champion. It's been a very purposeful fight, as I've said this evening. It's been Monzon's left jab that's really dominated. Socrati. Griffith has worked well. Socrati. Τι λες? Κατέβα λίγο. Κατέβα λίγο. Τώρα. Socrati. Είναι ισχυρό. Ανέβα λίγο αριστερά. Ανέβα λίγο αριστερά.
Δευτέρα. Τώρα. Καρφί. Ωραία. Θα έρθω αύριο. Όπως και να είμαι, θα έρθω. Δεν αντέχω άλλο εδώ μέσα. Καλώς. Σε ευχαριστώ. Και εγώ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξες. Two very tough men in here, two very strong and cagey experienced performers. Τελειώνει. Νίσταξα. Γιατί δεν την κλείνεις να πούμε καμιά κουβέντα. Τώρα. Με το τώρα πήγε 12. Ναι. Προτιμάς την πυγμαχία από μένα. Η πυγμαχία κρατάει μία ώρα. Ενώ εγώ... Θα κοιμηθούμε εδώ απόψε. Θα πάω σπίτι. Έχω φέρει ξυπνητήρι. Είναι η μάνα μου άρρωστη, θέλω να γυρίσω. Άρρωστη. Τι έχει. Πυρετό. Καλά τότε. Λέγεται. Είσαι μόνη σου. Τι έγινε. Τίποτα. Πού είναι. Δεν ξέρω. Γιατί. Ρωτάω. Πότε θα σε δω. Φανή. Ακούω. Δεν μου απάντησες. Μπορώ. Δεν είναι ανάγκη να βρεθούμε εδώ αν δεν το θες. Πες μου που θα είσαι να έρθω να σε πάρω. Έχω 39 πυρετό. Αυτό είναι. Βαγγέλη. Δεν θέλω να ακούσω. Δεν μπορώ έτσι. Είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Τι θες να πεις. Κλείνω. Σοκράτη. Τι έχεις. Στο μάχη μου. Έφαγες τίποτε και σε πείραξε. Να σου φτιάξω ένα ζεστό.
Αύριο κάποια στιγμή που θα έχεις καιρό θέλω να μιλήσουμε. Γιατί όχι τώρα. Τώρα. Τώρα, ναι. Έχεις κάτι μαζί μου. Από πού έβγαλες αυτό το συμπέρασμα. Μου μιλάς κάπως απότομα. Αυτό ήθελες να μου πεις. Όχι. Αλλά... το βράδυ προς το δικό της επρωμένο.